φρίκι και ανατριχύλα στο Ζαρό. Αστυνομικοί έσωσαν κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή 56χρονη που ψυχοραγούσε αβοήθητη, χτυπημένη σχεδόν μέχρι θανάτου από τον 62χρονο σύζυγό της. Οι κραυγές πόνου και αγωνίας της γυναίκας που ακούστηκαν το μεσημέρι της Κυριακής δεν στάθηκαν ούτε αυτή τη φορά αρκετές για να αποφασίσει κανείς να καλέσει την αστυνομία. Την είδαμε, είχε πολύ άσχημα χτυπήματα, δεν είχε επαφή με το περιβάλλον, δεν μας γνώριζε. Ο ένας από τους γιους του ζευγαριού από τη Γερμανία, γνωρίζοντας τις συνθήκες που επικρατούσαν στο σπίτι κολαστήριο, έκανε το σωτήριο τηλεφώνημα στο 112. «Πιστεύω ότι ο πατέρας μου σκότωσε τη μητέρα μου», είπε στους αστυνομικούς εκλιπαρώντας για βοήθεια. Άκουσα κάποιες φωνές, δεν κατάλαβα κάτι, αυτό ήταν ένα δεκάλεπτο τέταρτο το τι έγινε. Μετά ηρεμία και μετά η αστυνομία. Άνδρες του τμήματος Φεστού έσπευσαν στο Ζαρό για να βρεθούν αποσβολωμένοι μπροστά στο σκηνικό ενός σοκαριστικού θρίλερ, το οποίο ξεπερνά και τις πιο νοσηρές σκέψεις. Λίγο πριν η 56χρονη αφήσει την τελευταία της πνοή, με το πρόσωπο και το σώμα παραμορφωμένο από το ξύλο, οι αστυνομικοί έκαναν έφοδο στο διαμέρισμα του τρόμου, όπου η άτυχη γυναίκα ψυχοραγούσε αβοήθητη. Αντιτείνει ότι δεν έγιναν έτσι τα πράγματα και το έπεσε από τη σκάλα. Επικίνδυνος είναι. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνος. Δεν πρέπει να ξαναγυρίσει στο Ζαρό. Ήταν γυμνή, πεσμένη στο πάτωμα, με πρόσωπο και σώμα κατακρεουργημένα από γροθιές και κλωτσιές. Ήταν βρεγμένη, καθώς φαίνεται ότι της έριχνε νερό για να συνέλθει και να συνεχίζει να τη βασανίζει. Αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο να είναι δίπλα μας και να μην μπορούμε να τη βοηθήσουμε. Την είχε γδύσει. Εγώ πιστεύω προσωπικά το είχε κάνει επειδή είναι πανέξυπνος, για να μπορεί να βγει έξω να ζητήσει βοήθεια. Και τον νόμο, πρόσωπο μου, αφιένα, πολλά κατάγματα σε όλο του το σώμα και δεν είχε επαφή με το περιβάλλον. Ο 62χρονος είχε ανοίξει το υγραέριο από τη σόμπα για να της προκαλέσει ασφυξία. Και τη βάλανε μέσα στο φορείο, ήταν χτυπημένη πάρα πολύ. Παρέλειφθη σχεδόν χωρίς σφιγμό από το ΕΚΑΒΕΝΟ στο κέντρο υγείας που μεταφέρθηκε, η μυρωδιά από το υγραέριο πλημμύρισε το ΤΕΠ και προκάλεσε ανησυχία. Η μαρτυρία κατοίκου της περιοχής, στην οποία η άτυχη Ελένη εξομολογήθηκε τα φρικτά βασανιστήρια που υπέμεινε, είναι συγκλονιστική. Απειλούσε τη ζωή των παιδιών τους που ζουν στη Γερμανία, αν τολμούσε να αντιδράσει. Όσο ζούσαν στη Γερμανία, η 56χρονη ανέβαινε τον ίδιο Γολγοθά. Και στη Γερμανία που ζούσαν, της είχε ανοίξει το κεφάλι. Είχε νοσηλευτεί. Επέμβηκαν κάποιοι άνθρωποι και δυστυχώς βρήκαν για τον πελάτη, θα το πω έτσι. Εντάξει. Είναι άσχημα όλα αυτά. Πριν 6 μήνες είχε σημειωθεί παρόμοιο περιστατικό με τον 62χρονο να ισχυρίζεται και πάλι ότι η γυναίκα έπεσε από τις σκάλες. Οι μαρτυρίες σοκάρουν. Την πετούσε από τη σκάλα. Την κυνηγούσε με μαχαίρια και μπουκάλια στο δρόμο. Όμως και πάλι το στόμα της παρέμεινε κλειστό, πιστεύοντας ότι έτσι θα προστατεύσει τα παιδιά της. 5 μέρες δεν την είχαν δει από ό,τι άκουσα. Ούτε εμείς την είχαμε δει εδώ στην πλατεία γενικά. Το είχε ξανακάνει το καλοκαίρι, αλλά. Εφώναζε η γυναίκα του βοήθεια, βοήθεια. Αλλά πάλι μας είπαν ότι κάτι έπεσε από τις σκάλες, κάτι το ίδιο. Με γυαλιά, με αιχμηρά αντικείμενα, την τιμωρεί πάρα πολύ. Τιμωρίες, βάναυση συμπεριφορά. Αν θρηνήσουμε αυτό το θύμα, θα έχουμε τύψει όλοι μας γι' αυτό. Στους γιους του, 62χρονος έλεγε πως η γυναίκα είχε πέσει από τις σκάλες και δεν μπορούσε να μιλήσει. Άλλες φορές ότι πήρε παυσίπονα και κοιμάται. Το νοσοκομείο που την πλησιάζει η κοινωνική υπηρεσία και όλοι έχουν ευαισθητοποιηθεί, φοβάται να μιλήσει γιατί νιώθει τον τρόμο και το φόβο τη σκιά του άντρα της. Ο 62χρονος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα που του άσκησε δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας αλλά και βασανισμό του θύματος, ενώ πρόκειται να απολογηθεί την Τετάρτη.